Είμαι στον κύριο Πατούλη για να κλείσουμε τον κύριο με τη δική σας τοποθέτηση. Λοιπόν, κοιτάξτε, καταρχήν εδώ δεν υπάρχει καμία νομιμοποίηση να δημιουργήσει τη λύση η οποία θα μπορεί να χρεώσει τις επόμενες γενναίες. Για μας η λύση αυτή τη στιγμή, όπως είναι η Ελλάδα, είναι η μη λύση. Δηλαδή, δεν μπορεί σήμερα να δοθεί καμία λύση με μια ανίσχυρη πολιτική την οποία μπορεί εξωτερικά να εξάγει η χώρα μας. Δεν πρέπει να δώσουμε το περιθώριο στη γείτονα χώρα, εντάσσοντάς τις ουσιαστικά στο ΝΑΤΟ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, διότι τότε τίποτα δεν θα αλλάξει. Πρέπει πρώτα όλα να αλλάξουν το Σύνταγμα, ο αντιτροπισμός και προφανώς να αντιληφθούμε ότι όπως μας παραδόθηκε η ιστορία από τους προγόνους μας, έτσι θα πρέπει να την παραδώσουμε και εμείς στις επόμενες γενναίες. Οποιαδήποτε λάθη με μισόλογα, με κυβερνήσεις οι οποίες δεν έχουν την πλειοψηφία και με οποιασδήποτε διαδικασίες σίγουρα δημιουργούν σημαντικά προβλήματα στις ίδιες τοπικές κοινωνίες οι οποίες εκφράζονται σήμερα με αυτόν τον τρόπο, μάλλον αύριο με αυτόν τον τρόπο που όπως είναι γνωστό στις 13 πόλεις της Μακεδονίας θα γίνει αλλά και σε αρκετά δημοτικά συμβούλια αύριο αν χρειαστεί με ένα μεγάλο συλλαλητήριο, ίσως το μεγαλύτερο που θα γίνει ποτέ στη χώρα, κατά τη διάρκεια οποιασδήποτε τέτοια συζήτηση στη Βουλή, στην πρωτεύουσα.